Ιστανούς εργάτες την ώρα που δούλευαν σε χωράφια του Ασπροπύργου. Βρίσκονται οι αρχές. Λίγες ώρες μετά τη δολοφονική επίθεση, ο Σκάι και ο Ζήσης Μούσιος πραγματοποιούν αυτοψία στην περιοχή με την μεγαλύτερη εγκληματικότητα στη χώρα. Ο Ασπρόπυργος είναι η περιοχή των τεράστιων αντιθέσεων. Εδώ παράγεται το 1/3 του πλούτου της χώρας. Στο θριάσιο πεδίο βρίσκονται δηληστήρια, χαλιβουργίες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες, καθώς και ο μεγαλύτερος χώρος logistics στη χώρα. Την ίδια στιγμή, ο Ασπρόπυργος είναι και η περιοχή με την μεγαλύτερη εγκληματικότητα στη χώρα. Η πληθυσμιακή σύνδεση του Δήμου έχει δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση. Την τελευταία δεκαετία έχουν έρθει στην περιοχή 15.000 Ρωμά, 15.000 Ελληνοπόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση και περίπου 7.000 Ασιάτες. Έχουν δημιουργηθεί διάσπαρτοι καταβλισμοί, πολλοί από αυτούς αυτοσχέδιοι, χωρίς καμία πρόνοια και οι άνθρωποι ζουν κατά από άθλιες συνθήκες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αναπτύχθηκαν άβατα, συμμορίες και άνδρα κακοποιών που σκορπίζουν καθημερινά τον φόβο. Υπάρχουν επιθέσεις μέσα στο λεωφορείο, υπάρχουν επιθέσεις έξω από μίνι μάρκετ. Είναι πολύ δύσκολο. Ληστείες, κλοπές, πυροβολισμοί και βανδαλισμοί είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Στη περιοχή νεόκτιστα, τα σημάδια για το τι συμβαίνει είναι εμφανή. Αν έρθεις νύχτα εδώ στα νεόκτιστα, στον Ασπρόπυργο θα δεις φωτιές να καίνε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι καταστρέφονται κλεμμένα αυτοκίνητα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε παράνομες ενέργειες. Έρχονται εδώ για να κρύψουν μόνο τα αποτυπωμάτα, τα κίνα. Παίρνουν τα ανταλλακτικά που θέλουν και τα άλλα τα λαμπαδιάζουν. Οι άνθρωποι που ζουν εδώ είναι φτωχοί. Οι περισσότεροι είναι άνεργοι και η επιλογή τους να μένουν εδώ είναι μονόδρομος. Έχουν μάθει όμως να ζουν με το φόβο. Και όταν πέφτει το σκοτάδι, όλοι κλείνονται στα σπίτια τους. Ο καθένας θα φοβότανε. Όταν ακούς βράδυ παραβράδυ περιστατικά ότι αυτοκίνητο τράκαρα αυτοκίνητο, χωρίς να κατονομάσω κανέναν, και μέχρι να κατέβει να δει τι έγινε, του έχουν πάρει κινητά, λεφτά και αυτοκίνητο. Η αστυνομία γνωρίζει το πρόβλημα και τα στοιχεία που έχει δείχνουν ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει γιγαντωθεί στην περιοχή. Λαθρεμπόριο ποτών, τσιγάρων και καυσίμων, διακίνηση ναρκωτικών. Και η απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι 16 αστυνομικοί στο τμήμα ασφαλείας της περιοχής. Οι λιγοστοί άνδρες της ασφάλειας εδώ στον Ασπρόπυργο προσπαθούν καθημερινά να δώσουν την μάχη εναντίον της εγκληματικότητας. Αυτά τα οχήματα που βλέπετε εδώ είναι κατασκευμένα και κλεμμένα και είναι μόνο του τελευταίου εξαμήνου. Αν και λιγοστοί, οι αστυνομικοί της περιοχής σημειώνουν συχνά επιτυχίες κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Όμως δεν φτάνουν για να καταπολεμηθεί η μικρή και μέσα εγκληματικότητα, όπως οι διαρρήξεις και οι κλοπές. Έχει πάρα πολύ βαριά εγκλήματα. Η ασφάλεια είναι επιφορτισμένη με ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Υπολειτουργεί. Έχει αδυναμία λίγα άτομα και καθόλου σχεδόν μέσα. Το τελευταίο περιστατικό με τη δολοφονική επίθεση που δέθηκαν δύο Πακιστανοί εργάτες της περιοχής έφερε ξανά στο προσκήνιο και το θέμα της ρατσιστικής βίας. Και όλοι συμφωνούν πως αυτή η επίθεση είναι προάγγελος για το δυσίωνο μέλλον που έρχεται, καθώς ήδη υπάρχουν οργανωμένα αντίπαλα στρατόπεδα διάφορων εθνικοτήτων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για Ελληνοπόντιους και η επίθεση έγινε με αφορμή λίγα μεροκάματα στα χωράφια της περιοχής. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Καθαρή επικράτηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας έναντι της πλήρους απασχόλησης. Αποτέλεσμα και οι νέοι να αναζητούν δουλειά στο εξωτερικό για να λαμβάνουν έναν αξιοπρεπή μισθό, αλλά και οι μεσήλικες να μην μπορούν να συμπληρώσουν.